Καλημέρα, χρονιά. Καλή χρονιά, Κανέλη. Καλή χρονιά και εξαιρετικά σε Γιάννηδες, Ιωάννη. Έχει λαό σήμερα. Ναι, ναι, έχει. Είδατε το χιονάκι καθόλου τώρα στη διαδρομή? Καθόλου ακόμα. Είχαμε περίπου 4-4,5 βαθμούς. Πού είναι αυτός ο τηλέμαχος, ήταν? Κοιτάξτε τώρα, επιτρέψτε μου, γιατί θεωρώ πολύ γελίο αυτό το πράγμα που έχει γίνει με τα βαφτίσια. Είμαστε σε έναν κλασικό ελληνικό Δεκέμβρη. Λίγο παραπάνω χιόνι, το οποίο ήρθε μετά τις γιορτές. Θυμίζει, λέει, παλιούς χειμώνες. Εννοώ λίγο χιόνι. Παραπάνω χιόνι σε ό,τι αφορά την έκταση της χώρας. Ναι. Θυμίζει παλιότερους καιρούς. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν και άλλες χώρες δίπλα μας και πάνω μας και αριστερά μας και δεξιά μας με πολύ μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Το ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ευθυνδιάστηκε. Όχι. Δόξα τω Θεώ, καλά τα πήγε ο μηχανισμός, δεν τα πήγε και άσχημα πάντως. Η επιστήμη έχει προχωρήσει. Είναι φυσικό ορισμένα πράγματα να υπάρχουν. Δηλαδή, χτες είχε πάγο. Mm-hmm. Ακόμα και στην Αθήνα. Ναι, έτσι. Έχει, το να έχει πάρει λίγο αλατάκι να ρίξει για να μην τσακιστεί και πέσει. Το σπίτι σου και γύρω-γύρω. Εντάξει, δεν είναι κανένα πράγμα το οποίο πρέπει να μα τρομοκρατεί. Και βγάλανε οι Δήμοι, βγάλανε. Υπήρχε αλάτι στου δρόμου. Α πάμε μία βόλτα μέχρι την Κρήτη τώρα. Μα λοιπόν περιμένει ο Μάριος Διονέλης να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται και αν είναι χιονισμένα εκεί που βρίσκεται. Βεβαίως και είναι καταπληκτική. Να αποκλειστεί. Γεια σου, Μάριε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στους Γιάννηδες. Θα συμφωνήσω με την κυρία Κανέλη, την καλημέρα μου. Το ρεπορτάζ δεν είναι καιρικό, τουλάχιστον για την Κρήτη. Το ρεπορτάζ είναι τουριστικό, διότι είμαι στο οροπέδιο Λασιθίου. Έχω να σας δείξω ένα πανέμορφο τοπίο, χιονισμένο φυσικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής η εικόνα είναι ιδηλιακή για είναι αυτό το χιόνι που ομορφαίνει απλώς την εικόνα. Δεν σου δημιουργεί θέματα, σου ομορφαίνει το περιβάλλον. Τη ματιάσαμε τώρα, κοίτα να δεις. Θα επανέλθουμε σε λίγο στο Μάριο Διονέλη. Πήραμε αυτή την ζήτημα. Τι λέτε, κύριε Κανέλη? Υπάρχει ένα ζήτημα και αξίζει τον κόπο να το κουβεντιάσει κανένας. Βλέπουμε τις εικόνες του χιονιού ιδηλιακά. Τις βλέπουμε και σε μεθεορταστική περίοδο. Δημιουργείται λοιπόν ένα κλίμα εφορίας. Λογικό είναι και σε περιοχές που δεν έχουν πρόβλημα. Εδώ λοιπόν που είμαστε. Ο βουλευτής του ΚΚΕ στη Μυτιλήνη, ο Τάσος, έβγαλε χτες μια ανακοίνωση, καλώντας την πολιτεία και όλους μας να ρίξουμε μια ματιά στους πρόσφυγες. Κατά τη διάρκεια. Αυτά τα κονδύλια, τα είχε τα δισεκατομμύρια, πού πάνε? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σε τσέπες εποφελουμένων, με έναν τρόπο χυδαίο σχεδόν. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, μας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι αυτό το πράγμα που βλέπουμε, σκεφτείτε κόσμο χωρίς θέρμανση, σκεφτείτε πρόσφυγες που ζουν σε μία σκηνή, είναι στα δύο βήματα από εδώ, λίγο παραπέρα να πας στη Μαλακάσα. Θα δείτε αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο θα το δείτε, θα το αισθανθείτε. Έχει χαθεί μαζί με όλα αυτά και η αντίληψη για το τι είναι έκτακτες καιρικές συνθήκες για το σύνολο των ανθρώπων. Δεν υπάρχει πια ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δεν υπάρχει. Εντάξει, φυσικό είναι να το δείξεις αυτό. Φυσικό είναι να δείξεις και πρέπει να το δείξουμε που έκλεισε ο δρόμος, που δεν έκλεισε ο δρόμος, που άνοιξε, που δεν άνοιξε. Έχει τα χρηστικά. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και έναν έκδοτο που κυκλοφορεί στην πιάτσα και καλό να το ξέρει ο κόσμος ότι επειδή έχουμε μπροστά μας περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, όλοι υπερβάλλουν. Δούλεψε, ναι, προφανώς. Δούλεψε το πράγμα. Ανέκδοτο, το παλεύουν λίγο παραπάνω. Ή ανένδοτο είναι το ερώτημα τώρα, κυρία Κανέλη, γιατί βλέπω εδώ την Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα κολλάει και με την εικόνα που δείχναμε τώρα από την Κρήτη να μιλά για πολικό ψύχος και από την άλλη πολιτικό καύσωνα. Δεν ξέρω αν μετά από όσα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και όσα έχουμε αυτή την εβδομάδα φυσικά, βλέπετε να επισπεύδονται πολιτικές εξελίξεις με κάποιο τρόπο. Αναφέρομαι στην επιβίωση της συγκυβέρνησης. Θα είμαι ακριβής. Ο Γενάρης έχει τόσα γεγονότα που συμπυκνώνεται ο πολιτικός χρόνος. Και αποφάσεις μέσα σε ένα 24ωρο ή σε δύο μπορεί να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό σε προεκλογική περίοδο. Λίγο να είμαστε προσεκτικοί, άμα δούμε και το μεγάλο κάδρο, θα δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα και ποια είναι τα τεχνητά προβλήματα. Εσείς, δεν νομίζω ότι εξεπλάγει κανείς από την κατάσταση έτσι όπως εξελίχθηκε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Καταρχήν, όποιος έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά με τον κύριο Τσίπρα, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το επόμενο στάδιο είναι όταν θα πάψει να είναι χρήσιμος να πεταχτεί ως στημένη λεμονόκοπα ή να σφαγεί στο γόνατο. Κάτι που είναι συμφωνημένο όμως. Το έχουν δει οι συνεργάτες του, το έχουν δει ο ένας, το έχουν δει ο άλλος. Μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης μαζί με τον Πάνο Καμένο και με ανακοινώσεις φιλίας, η οποία έχει τις ρίζες της πολύ πριν. Στο 8 και στο 9, και όχι τωρινές, δηλαδή μετά από το 15, που έγιναν έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, με συμφωνίες σε κεντρικά ζητήματα πολιτικής, μόνο συμφωνημένο μπορεί να είναι. Μόνο συμφωνημένο μπορεί να είναι και μόνο εκ του ασφαλούς. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, επειδή έρχεται η Μέρκελ,
Και επειδή για να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας, πήγε και έβαλε κάτι μπογιές στη Δωρηλαίου, στην πρεσβεία ο Ρουβίκονας. Για να δημιουργηθεί ένα τεχνητό, τάχα μου δήθεν, κλίμα εναντίον των ξένων. Επειδή είναι δρομολογημένες οι εξελίξεις και έχουν υποταγή στη μορφή των γεγονότων. Η Μέρκελ γιατί έρχεται στην πραγματικότητα? Κατά την άποψή μου, η κυρία Μέρκελ έρχεται να πάρει. Να προλάβει να τοποθετήσει. Κάντε λάθος. Έχει ακόμα να τοποθετήσει μεγάλα γερμανικά συμφέροντα όπου δεν πήγαν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Όπου δεν πήγαν οι Αμερικανοί. Πήγαν οι Αμερικανοί σαν τη Σαντρούπολη να πάει στην Καβάλα. Πήγανε στον τομέα Χ ενέργειας να μπούμε στον τομέα των ασφαλιών έρχεται και των τραπεζών. Έρχεται και για το Σκοπιανό, κύριε Κανέλη. Κοιτάξτε να δείτε, για το Σκοπιανό η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένη. Η κυρία Μέρκελ αυτόν τον καιρό είναι στα πάνω της, δεν είναι στα κάτω της. Mm-hmm. Δεν είναι στα κάτω της. Δηλαδή τη ζητάνε να μείνει στην Κακυλαρία, κάτι παραπάνω κτλ. Παρά το αποτέλεσμα των εκλογών. Έρχεται να διαπραγματευτεί, για ντύλα έρχεται. Επιχειρηματίες θα δει η κυρία Μέρκελ. Και θα δει επιχειρηματίες από μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί την αντίληψη ότι είναι εμπορικές συμφωνίες και money making machine, δηλαδή μια μηχανή που φτιάχνει λεφτά, ή οποιαδήποτε κυβερνητική πολιτική που δεν είναι ούτε ανεξάρτητη δημοσιονομικά, που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπλα 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 μπλα. Πήρε η Ρουμανία την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία πανηγυρίζουν διάφοροι. Τα χαμουδίθεν, το παραπέτασμα και η δημοκρατία, και αποκαταστάθηκε και η Ρουμανία. Με τον Γιούνκερ να λέει ότι δεν είσαστε σε θέση να προεδρεύσετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρω μηχανισμό εποπτείας. Ναι. Αυτά θα γίνουν. Στις 21 έχει ένα σχηματισμό στην Αλβανία. Έρχεται όμως μπαίνει για το να Κόσοβο σπρώξει... στη Σέγγεν. Ακούστε με. Μπαίνει το Κόσοβο στη Σέγγεν. Δεν έχω και πουθενά άλλο να τα πω αυτά. Δεν ανοίγουμε διάλογο για τα σοβαρά πράγματα στον περίγυρο. Η αλλαγή της στάσης στη Συρία. Με θυμάστε, εδώ ήμουνα. Πριν από ένα μήνα, όταν σας έλεγα, περιμένετε να δούμε αν θα φύγουν οι Αμερικάνοι, όπως λένε. Πώς θα φύγουν, ποιος έχει κάνει deal. Υπάρχουν εξελίξεις. Οι Τούρκοι απορρίπτουν αυτή τη στιγμή την πρόταση να πάρουν Patriot. Μαζεύουν στρατό κάτω. Ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα μέτωπο. Το Κόσοβο θα μπει στη Σέγγεν. Αύριο το πρωί θα μπει και η Πουγουδουμού στη Σέγγεν. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Διαμορφώνεται ένα τεράστιων αλλαγών καινούριο σκηνικό. Σαν κλειό. Περίοδο που κοιτάξτε, τώρα. Κοιτάξτε, σαν κλειό γύρω-γύρω. Μα εκλογές έχει σε ένα τρίμηνο μέσα η Ουκρανία. Ναι. Με πρωταγωνιστικό ρόλο το φανάρι. Και άρα και εμάς, εκόντες, άκοντες, έτσι, όπου γίνεται το σώσι. Έχει βουλευτικές εκλογές η Τουρκία από δίπλα. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε το χάρτη, σε όλες τις χώρες της Αφρικής, τις Αραβικές, έχουμε κάθε μέρα επεισόδια νεκρούς. Ρέει το αίμα, στη Συρία. Ρέει το αίμα στη Συρία. Και εδώ έχουμε την αντίληψη, κοιτάξτε να δείτε, μπείτε στη θέση του κυρίου Παπαχριστόπουλου και της κυρίας Κούντουρα. Ξέρετε τι είναι να αναχθείτε στην κορυφή της πολιτικής ή μικροπολιτικής, πάρετε όπως θέλετε δύναμη και να μπορείτε να ρίξετε, να μυρίξετε κυβέρνηση, να μετακινηθείτε ή να μην μετακινηθείτε. Επειδή το είπατε, κυρία Κανέλη, νωρίτερα, θέλουμε ένα σχόλιο σας για την παρέμβαση, όπως λένε τουλάχιστον τα μέλη του Ρουβίκονα, την επίθεση, λένε κάποιοι άλλοι, που επέλεξαν να κάνουν σήμερα στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Αναρωτιέται κανείς αν μπορούν να το κάνουν με τόση ευκολία. Βλέπουμε και τις εικόνες, την επίθεση με μπογιές που είχαμε, με τόση ευκολία στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα στην συγκεκριμένη πρεσβεία. Τότε να αποδεχθούμε ότι μπορούν να χτυπήσουν οπουδήποτε? Ανά πάσα στιγμή. Αυτό γιατί συμβαίνει όμως? Ανά πάσα στιγμή. Κοιτάξτε, δεν μπορείτε. Είναι ζήτημα πολύ βαθιά πολιτικό. Δεν είναι ζήτημα αστυνομικό. Η αντίληψη ότι μπορείς να φυλάξεις τους χώρους από κάποιον που περνάει και πετάει μπογιές ή από κάποιον που περνάει και αφήνει μία βόμβα είναι ένα ζήτημα γενικότερης πολιτικής κουλτούρας και ανοχής. Όχι σαν και αυτό που λέμε. Ανοχής ή μη ανοχής. Υπάρχει, και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται. Ναι, υπάρχει μια ανοχή σε αυτή την αντίληψη. Υπάρχει μια ανοχή σε αυτή την αντίληψη, υπάρχει. Από την ώρα που δεν έχει φωνικά. Να σας πάω σε ένα άλλο κομμάτι. Η οποία σε τι εξυπηρετεί? Να σας πάω σε ένα άλλο κομμάτι αστυνομικό. Ξέρετε ότι έχουμε ξεκαθαρίσματα μαφίας με ένα φόνο περίπου ανά 7. Αυτά κάθε μέρα. Όχι, ανά 7 μέρες. Βεβαίως. Ανά 7 μέρες, ανά την εβδομάδα. Και η αστυνομία παραπλέον. Δηλαδή αυτό που παλιά μπορεί να το έλεγε κάποιο έτσι. Όλα τούτα. Πηγαίνετε να τα πείτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να πληρώσει αυτό το μήνα. Έμφυα, δόση. Τελευταία. Την τελευταία. Έχει να πληρώσει, έχοντας περάσει γιορτές, έτσι, και άφραγκος. Ναι. Θεωρητικά και πρακτικά. Χωρίς μισθούς και χωρίς τίποτα, με κάτι ψίχουλα επιδόματα. Έχει να δει μπροστά του τι υπάρχει. Έχει να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Έχει να δει την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. Έχει μία σειρά από πράγματα. Και ζούμε σε μία κοινωνία η οποία αποειδεολογικοποιεί
τις αντιστάσεις και προσωποποιεί τις καταιγίδες. Mm-hmm. Δηλαδή, βάζουμε ένα όνομα και μία ταυτότητα σε κάθε καιρικό φαινόμενο ένα 24ωρο, θα εξαντλήσουμε δηλαδή, ξέρω εγώ, το εορτολόγιο, το αρχαιολόγιο, ό,τι άλλο θέλετε. Τώρα τελειώνει. Να, θα αρχίσουμε δηλαδή τον Όμηρο, τον Αχιλέα, τον Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο, την Πινελόπη. Πιάσαμε κάποιος, είναι και λάτρης ευτυχώς των Ομηρικών Επών. Με έναν τρόπο, ο οποίος. Ξέρω εγώ, να βγούμε να ρωτήσουμε έξω ποιος ήταν ο Τηλέμαχος. Εκλογές βλέπετε, κύριε Κανέλη, κανένας. Σύντομα. Κοιτάξτε να δείτε. Με αφορμή το Σκοπιανό, τι βλέπετε? Υπάρχει πιθανότητα η κυβέρνηση να χάσει τη δεδηλωμένη, θα ψηφιστεί το Σκοπιανό στη Βουλή, τι βλέπετε? Θα σας απαντήσω όμα. Εάν το περάσει, κατεβαίνει στις εκλογές τριαμβευτικά νωρίτερα και ξεμπερδεύει. Γιατί τριαμβευτικά, αφού ο λαός διαφωνεί. Τριαμβευτικά για αυτό που ήθελε. Μα τι λέτε τώρα, δεν ακούσατε τον κύριο Τσίπρα? Τον άκουσα, πώς. Εδώ σταυρόφίλησε και βγήκε και είπε ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εντάξει. Άμα ο Τσίπρας έχει γίνει χριστιανός και προσκυνάει σταυρό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα υπόλοιπα είναι. Αστειεύομαι, σαρκάζω, γιατί με αυτά ασχολείται δυστυχώς σήμερα το διαδίκτυο. Και δεν ασχολείται εκ των πραγμάτων. Γιατί άμα δεν ασχολούνται οι ταγοί και ακούτε ο Λετήρας. Αποστασίες. Με τον ένα. Αποστασίες. Ξέρω εγώ, η κυρία Μεγαλοκονόμου που μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ αποστασία ήτανε. Ή το θεώρησε φυσικό ο κ. Κοτζιάς και δεν ασχολήθηκε με την κυρία Μεγαλοκονόμου? Γιατί τότε δεν ήταν έτσι, δεν ήταν αλλιώς. Παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι στη σκακέρα με μικροπολιτικά κριτήρια. Επομένως, πάμε σε εκλογές και προσέξτε. Ποιος θα ακούσει τα προγράμματα πιανών στα κόμματα? Κανένας. Ποιος θα ακούσει προτάσεις? Ποιος θα ακούσει? Μα δεν θα προλάβει, δεν θα μπορέσει. Η συζήτηση είναι. Γιατί θα είναι. Άμα θέλει αυτό τον ρίχνει, άμα θέλει δεν τον ρίχνει. Άρα δεν πρέπει να τον ρίξει. Άμα τον ρίξει, δεν τον κρατήσει η Μέρκελ, σιγά μην τον ρίξει ο Καμένος. Είναι ή δεν είναι αυτή η κουβέντα? Ναι, λέτε ότι δεν χρειάζονται εκλογές τώρα. Ποιες, τι εννοείται να χρειάζονται? Πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα ή όχι? Ποιο θα πει το πρέπει αν γίνονται εκλογές? Αυτό θα είναι πρωτοβουλία έτσι κι αλλιώς του. Το 19 γίνονται εκλογές ή δεν γίνονται? Ακούσατε και αστιάκια τύπου Αυγής και Κυρίτσι. Ότι ναι. Έτσι λέγαμε και το 67 και τα λοιπά. Ακούσατε και αστιάκια, δεν πειράζει κάποιος να καθαρίσει τον Τάδε ή τον Δίνα. Με τέτοιες προδιαγραφές, σημασία δεν έχει αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνουν εκλογές και με τι κριτήρια θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Εντάξει, θα υπάρχει σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε, δεν μπορεί να γίνουν εκλογές. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι αποκλεισμένη μισή Ελλάδα από καιρό. Ναι. Πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή, άμα πάμε σε τέτοιου είδους ζητήματα, ναι. Ξέρω όμως ότι πρόσφατα εγκρίναμε κονδύλιο εκτός διαγωνισμού να αγοράσουμε παραπανήσιες κάλπες. Ναι, βέβαια. Άρα πάμε για πολλαπλές εκλογές. Πάμε για πολλαπλούς εκλογικούς αντιπροσώπους. Πάμε για εκλογές μέσα σε ένα επίπεδο σύγχυσης. Για Μάιο, λες. Σύγχυσης. Μα αυτές είναι δεδομένες το Μάιο. Να. Η μία Κυριακή του Μαΐου, η οποία έχει τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές, είναι δεδομένο το 19 και το 20 κάτι, 25. Mm-hmm. Είναι δεδομένα. Ναι, ναι, αυτό είναι το... Από αυτό μέχρι το αν πιο πριν. Θα γίνουν εκλογές. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού με βάση τα συμφέροντά του. Mm-hmm. Βλέποντας τι κάνουν. Κάνουν αλλεπάλληλες μετρήσεις, μετράνε πράγματα, κάνουν τέτοια. Αυτό τι σχέση έχει με την πραγματική ζωή και με την πραγματική δημοκρατία? Εσείς φοβάστε ότι το κόμμα σας μπορεί να συρρυκνωθεί μέσα σε αυτό το κλίμα της έντασης? Κάθε άλλο. Εμείς έχουμε τις ακριβώς αντίθετες ενδείξεις. No. Εμείς έχουμε ενδείξεις κόσμου ο οποίος τέλειωσε με τις ψευδεστήσεις. Που μπορεί να είναι συνειδητή, έτσι κι αλλιώς ψήφος στο κουκουέ, δεν υπάρχει θέμα. Και να ανήκει σε άλλους χώρους. Και να ανήκει σε άλλους χώρους, οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι το να συμπορευτείς με το κουκουέ για να πας να παλέψεις, αν παλέψεις με το κουκουέ, δεν συνεπάγεται ντε και καλά ότι σου ζητάει κάποιος να γίνεις κομμουνιστής ή. Ναι, ναι. Καλά, εδώ δεν σου ζητούσε να γίνεις ανελίτης με το που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μην τα συζητάμε αυτά για ένα κόμμα που έχει 100 χρόνια ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει συνειδητοποιήσει, εμείς έχουμε κόσμο ο οποίος έρχεται. Για να παλέψει σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς να είναι κομμουνιστής, λέτε κατά ανάγκη. Χωρίς να είναι κομμουνιστής, χωρίς να είναι κομμουνιστής, αλλά σεβόμενος. Πρώτον, για ποιους αγωνίζεται το κουκουέ. Δεύτερον, τι κατεβάζει ως ζήτημα. Τι κατεβάζει ως κεντρικό ζήτημα της πολιτικής εξουσίας. Πώς μπορεί να αμυνθεί από το να γίνεται στόχος. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε στόχοι. Πετάνε ελικόπτερα και αεροπλάνα, χιλιάδες γύρω-γύρω, από άκρους άκρους στην Ελλάδα, από βάση σε βάση, και αυτό μπορεί να θεωρηθεί επένδυση. Από την καταδυνάστευση της αγοράς, της θεοποιημένης αγοράς, μέσα σε αυτή την αγορά, τι θέση έχουν οι άνθρωποι? Κυρία Κανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και να θυμάστε ότι κάθε φορά που μιλάτε για εκλογές, δεν μιλάμε για τουρίστες. Μάλιστα. Yes. Η αντίληψη ότι να πλησιάζουμε τις εκλογές ως τουρίστες καθιστά την κυρία Κουντουρά κάτοχο 35 εκατομμυρίων τουριστικών ψήφων. Μάλιστα. Αυτό δεν αλλάζει την πολιτική. Γεια σας, κυρία Κανέλη. Καλή συνέχεια.